Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό το στρογγυλό τραπέζι, το οποίο δεν είναι στρογγυλό, είναι στρογγυλόγραμμο, αλλά θέλω να σας πω, καταρχήν είμαι η Χρυσούλα Γιαλιράκη, θα το διαβάσετε στο πρόγραμμα, θέλω να σας πω ότι αυτοί οι τρεις πρώτοι ομιλητές, η κυρία Βεντούρα, ο κύριος Ζωρογιάννης και η κυρία Κάρελη, είναι μαζί με μένα από τους πρώτους και συγκινούμε που το λέω. Ξεκινήσαμε μαζί την προσωποκεντρική στην Ελλάδα. Και έχουμε κι άλλους εδώ από τους πρώτους, τον κύριο Βλάχο, την κυρία Ευαγγέλου, αν δεν βλέπω κάποιον άλλον, να σηκώ στο χέρι του. Είμαστε. Να μην φαίνονται για χέρι. Είναι λοιπόν μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου συγκίνηση να είμαι εδώ σε αυτό το τραπέζι με αυτούς τους τρεις ανθρώπους που κάναμε μία πορεία 25-30 χρόνων με πολλές χαρές, πολλές συγκινήσεις, πολλές εκπλήξεις και πολλές απογοητεύσεις και πολλές ματαιώσεις και πολλές στενοχώριες. Παρόλα αυτά, εκείνο που δεν μας εγκατέλειψε ποτέ είναι η πίστη και η αγάπη σε αυτό που κάνουμε. Και αυτό ξεκινάει από την πίστη και την αγάπη στον άνθρωπο. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα, να μην πάρω εγώ το χρόνο γιατί δεν είμαι γι' αυτό εδώ, με την κυρία Βεντούρα, την αγαπημένη Ρίτα, την οποία περισσότεροι από εσάς τη γνωρίζετε. Με τη Ρίτα υπήρξαμε συμμαθήτριες και στο Bachelor της Ψυχολογίας και στην εκπαίδευση της προσωποκεντρικής. Η κυρία Βεντούρα έχει σπουδάσει ψυχολογία, έχει μάστερς στην θεραπεία ζεύγους και οικογένειας. Έκανε εκπαίδευση στην προσωποκεντρική, είναι θεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια, ψυχοθεραπεύτρια και επόπτρια και ασχολήθηκε τελευταία, δηλαδή τα τελευταία 5-6 χρόνια, πάνω από 10, περνάνε γρήγορα, με τη θεραπεία ζεύγους και έγινε και εκεί σύμβουλος και επόπτρια αναγνωρισμένη από το πιστοποιημένη από το διεθνή οργανισμό ICEFT από τον Καναδά. Λοιπόν, η κυρία Βεντούρα θα μας πει για το Ρότζερς. Το Ρότζερς που μίλησε για τις συνθήκες πριν τόσα χρόνια, που πολλές φορές τον ηρωνεύτηκαν, τον χλέβασαν, τον είπαν απλοϊκό, αλλά που τελικά ήρθε η στιγμή που δικαιώθηκε. Και δικαιώθηκε, κατευχήν οι συνθήκες πήγανε σε όλες τις προσεγγίσεις και τελευταία βρέθηκε πια και στο εργαστήριο από τους νευροεπιστήμονες τι σημαντική θέση έχουν οι συνθήκες. Κυρία Βεντούρα. Χαίρομαι πάρα πολύ βέβαια και βλέπω τόσο κόσμο το παιδιά να ξενόμαστε και να κουκκινόμαστε. Ο τίτλος είναι «Ξανά να καλύπτονται στον Καρλ Ρότζερς» και κάποιος εκεί πάνω χαμογελά. Λοιπόν, πέρσι το Σεπτέμβριο, παρέα με αρκετούς συναδέλφους από εδώ, βρεθήκαμε σε ένα σεμινάριο στη Ρώμη, «Attachment the Drug». Ήταν ένα από αυτά τα συνέδρια, τα οποία χαράστηκαν τα ματιά στη μνήμη μου. Όλοι οι μηχητές ήταν εξαιρετικοί. Όλοι είχαν να δώσουν κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Ακούσαμε ό,τι πιο τελευταίο υπάρχει στον χώρο της ψυχοθεραπείας και όχι μόνο. Όλοι είχαν κάτι το πρωτοποριακό. Το συγκλονιστικό όμως
για μένα και για τους φίλους συναδέλφους που το συζητούσαμε στα διαλύματα, ήταν ότι όλοι αναφερόντουσαν στην προσωποκεντρική θεωρία και θεραπεία χωρίς κανένας μα κανένας να ονομάσει τον κάθε πρόσωπο. Στο τέλος του συνεδρίου, κατά τη διάρκεια του feedback, και όλοι σε αμφιθυμία να πω κάτι πάνω σε αυτό ή όχι, με πρόλαβε μία άγνωστη σε μένα Ιταλίδα συνάδελφος και είπε κάτι πάνω σε αυτό ως εξής. Είπε, όλοι εσείς που τόσο θαυμαστά μιλήσατε, επιβεβαιώσατε τη θεωρία του Ρότζερς, αλλά ούτε έξω δεν έφερε. Ομολογώ, ένιωσα με κούφιση και κάποιος άλλος, μη προκατηλημένος σαν και εμένα, τον αγνώρισε. Σκέφτομαι λοιπόν, στο λίγο χρόνο που έχω, να διαλέξω να αναφερθώ σε μερικά από αυτά που άκουσα και διάβασα, που παραπέμπουν στην προσωποκεντρική θεωρία και θεραπεία. Καταρχήν θα αναφερθώ στην αλλαγή προτύπου σκέψης από ένα πιο λογικό μοντέλο σε ένα πιο συναισθηματικό. Επίσης θα αναφερθώ στην αναγνώριση του σημαντικού ρόλου του συναισθήματος στην ψυχοθεραπεία. Ανακαλύψα την ομιδική. Επίσης σε κάποιες καινούργιες ανακαλύψεις που αφορούν τον εγκέφαλο και τις νευροεπιστήμες. Και τέλος, πώς όλα αυτά τα είδε κάποιος που χαμογελάει πάνω, απλά μέσα την εμπειρία του και την παρατήρησή του της θεραπευτικής συνεδρίας. Επανάσταση στη σκέψη, αλλαγή στο πρότυπο σκέψης. Ποιο ήταν το προηγούμενο πρότυπο και ποια είναι η διαφορετική βάση εκκίνησης λοιπόν. Ο προηγούμενος αιώνας υπήρξε ένας αιώνας που η έμφαση υπήρξε στην ικανότητα του ανθρώπου να σκέφτεται. Εξελεκτικά είμαστε τα νοήμωνα όντα αυτού του πλανήτη. Έχουμε ένα εξελιγμένο πρόσωπο το οποίο λόγο που μας διαφοροποιεί σαν ίδιος και έτσι επιβιώνουμε κυριαρχώντας. Το καρτεσιανό μοντέλο και πρότυπο σκέψης δικαίως επικρατεί. Η λογική μας οδηγεί στην επιστημονική σκέψη και μας επισημαίνει πως ό,τι δεν μπορεί πειραματικά να αποδειχθεί είναι απλά μια θεωρία και όχι αλήθεια. Η αναζήτηση της αλήθειας λοιπόν βασίζεται στην ικανότητα να σκεφτόμαστε και αυτό μας προάγει. Και ναι, δεν μπορούμε να πιστευτούμε το άγνωστο μη κατανοητό συνέστημα. Όμως, πάνω από 20 χρόνια συγκλονιστικών ανακαλύψεων στη μεριά των νευροεπιστημών, έχουν εμπνεύσει μια καινούργια ανάπτυξη στον χώρο της ψυχοθεραπείας και ονομών. Και παρόλο το περίεργο λεξιλόγιο και πολλές φορές τις δύσκολες εξηγήσιμες έρευνες, όταν μεταφράζουμε την επιστήμη του εγκεφάλου στη κλινική πράξη, ίσως ανακαλύπτουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από ό,τι το φανταζόμαστε, από ό,τι περιμέναμε. Ίσως απλά καταλαβαίνουμε ο Κάρλ τα είχε καταλάβει πηγαίνοντας και κόντρα στην επιστημονικότητα της εποχής του. Πηγαίνοντας όμως στην ενοποιητική πηγή που είναι το συναίσθημα. Την ενοποιητική πηγή που είναι η βιολογία μας. Συνέστηση λοιπόν σαν βάση και η ικανότητα να μπαίνω στο συναίσθημα και στον κόσμο του άλλου. Και πόσο θεραπευτικό και αρκετό είναι αυτό σαν εργαλείο. Ποια είναι λοιπόν αυτή η αλλαγή στον τρόπο προσκέψης και τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Διδούν λοιπόν οι αποδείξεις. Το 1995 έως το 2005 θεωρείται η δεκαετία του εγκεφάλου. Ο σύγχρονος τρόπος αναπαράσταση μέσω των αποκαιρήσεων έδωσε καινούργια δεδομένα για το πώς επεξεργάζει το εγκέφαλο στις πληροφορίες. Η κλινική και αναπτυξιακή ψυχολογία δίνει έμφαση στο ρόλο του συναισθήματος στην ανάπτυξη του πνεύμους και στη θεραπευτική του αξία στην ψυχοθεραπεία.
Διεπιστημονικά δεδομένα επισημαίνουν ότι και η θεωρία και η έρευνα άλλαξαν την αιστεία του ενδιαφέροντός τους από την πιο συνειδητή γνωστική λειτουργία της αριστερής πλευράς του εγκεφάλου στην πιο υποσυνείδητη συναισθηματική δεξιά πλευρά. Ανοίγει το μαύρο κουτί και παρατηρείται μια μεταστροφή από τις πιο γνωστικές στις πιο ενσυναισθητικές θεραπείες. Ακριβώς επειδή οι συναισθηματικές διαδικασίες στον εγκέφαλο είναι τόσο γρήγορες, αυτόματες και συμβαίνουν σχεδόν κάτω από τα επίπεδα της συνειδητότητας, δεν τους έχει δοθεί απαιτούμενη προσοχή μέχρι τώρα. Σήμερα η κλινική πρακτική αλλά και η έρευνα έχουν στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Οι παρατηρήσεις λοιπόν εστιάζονται περισσότερο από αυτό που είναι εμφανές σε αυτό που δεν είναι τόσο. Στροφή λοιπόν από τη συμπεριφορά στη γνωστική διαδικασία και στα συναισθήματα που έχουν σωματική βάση και εκδήλωση. Αυτή η στροφή έχει μια αναποιητική δύναμη, ώστε να σφυριλατηθούν πιο δυνατές συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών κλάδων όπως της ψυχολογίας, της κοινωνικής νευροεπιστήμης, της φυσικής, της βιολογίας και της ψυχιατρικής. Όλες αυτές οι επιστήμες εστιάζονται πλέον και στα συναισθηματικά φαινόμενα. Οι λιγότερο εμφανείς λειτουργίες, όπως οι μη συνειδητές αντιδράσεις που έχουν όμως επιβιωτική αξία της δεξιάς πλευράς του κεφάλου και όχι οι γλωσσικές λειτουργίες της αριστερής, είναι κυρίαρχες στην ανάπτυξη των παιδιών και στην ψυχοθεραπεία. Οι υψηλότερες ανθρώπινες λειτουργίες, όπως η διαχείριση του στρες, η υποκειμενικότητα, το χιούμορ, η ενσυναίσθηση, η συμπόνια, η ηθική και η δημιουργικότητα είναι όλες λειτουργίες της δεξιάς πλευράς του κεφάλου. Η εκτεταμένη ικανότητα της δεξιάς και όχι της αριστερής πλευράς του κεφάλου είναι σημαντική για μια πιο αποτελεσματική ψυχοθεραπεία. Αυτά τα λέει κάποιος κύριος Άλεν Σορ, ο οποίος η βάση του και το ξεκίνημά του ήταν ψυχαναλυτής, από τους πιο γνωστούς ψυχαναλυτές. Και αυτό το βιβλίο του, σας το συστήνω ενθέρμως, The Science of the Art of Psychotherapy, είναι πραγματικά ένα αριστούργιο. Ναι, άλλα. Ακριβώς. Η ιδέα ότι το συνέστημα εμπλέκει επίσης λογική θα εκπλήξει τους περισσότερους. Στο παρελθόν, πιστευόταν ότι τα συναισθήματα προέρχονταν άμεσα από το δεξιόλογο του εγκεφάλου, τη συναισθηματική πλευρά. Και οι σκέψεις γεννούν στον αριστερό λόγο, τη λογική πλευρά. Εδώ βλέπουμε κάτι που ενοποιεί. Όπως έγραψε ένας επιστήμονας, το έντονο συνέστημα εμπλέκει μια πλήρη απώλεια εγκεφαλικού ελέγχου. Η αμυγδαλή πηδάει σε κάνει πηδάσμα, που δεν περιέχει κανένα ύπνο συνειδητοποίηση. Σήμερα όμως έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα με πολύ περισσότερες αποχρώσεις. Υπάρχουν στοιχεία ότι ο δεξιός λογός του κεφάλου ενεργοποιείται περισσότερο όταν νιώθουμε πολύ δημιουργικά συναισθήματα, όπως ο θυμός. Ξέρουμε όμως ότι αυτά τα συναισθήματα είτε θετικά είτε αρνητικά ιδανικά αναμετρούν και τις δυο πλευρές του κεφάλου, και ότι ο μετοπιαίος πλειός, που κάποτε το θεωρούσε ένα αποκλειστικό βασίλειο της λογικής, επεξεργάστηκε συναισθηματικά σύνορα. Αυτά όλα τα έχει πει ο Τζόνσον, που εδώ πέρα πρέπει να βάλω εντός παρεθέσεως ότι είναι η μόνη η οποία όχι μόνο αναφέρεται στο Ρόγκες και τον ονομάζει, αλλά τον τιμάει, τον βάζει σαν μέρος της δικής της θεωρίας, που είναι το emotional focus comes therapy και γενικότερα therapy. Και αυτά όλα ελπίζω αύριο να μας τα πει η συνάδελφος κυρία Μαρία Κυπριανίδου στη δική της παρουσίαση. Συνέστημα και επιβίωση. Το συνέστημα είναι ο τρόπος να την επιβιώνουμε, μας βοηθάει. Το συνάστημα δεν θεωρείται πια μια άλλη πρωτόγονη απόκριση, αλλά μια υψηλού επίπεδου πληροφοριακή διαδικασία.
Ο όρος αναφέρεται σε ένα μικρό αριθμό βασικών παγκοσμίων συναισθημάτων. Το θυμό, το φόβο, την έκπληξη, την χαρά, την τροφή, αηδία, από τα πιο δύσκολα συναισθήματα, τον πόνο, αγωνία και τη λύπη, απελπισία. Το συνέστημα κινητοποιεί και είναι μηχανισμός επιβίωσης. Ο θυμός κινητοποιεί για μας. Φοβίζει τους επιθέμενους και μας προστατεύει ενάντια στα γράμματα. Η λύπη είναι αντίδραση στην απώλεια και ξυπνάει ανάγκες για φροντίδα και βοήθεια στους άλλους. Η ντροπή μας παροτρύνει να κρυφτούμε από τους άλλους και να αποτραβηχτούμε έτσι ώστε να διατηρήσουμε τη θέση μας στην κοινωνική μας ομάδα. Ο φόβος μας ενεργοποιεί για πόλεμο ή αποφυγεί και προκαλεί προστασία. Και εδώ πέρα φτάνουμε σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον Βικτόριο Γκαλέζε, ο οποίος μίλησε για τους κατοντρικούς νευρώνες, τους ανακάλυψε αυτός. Ο Βικτόριο Γκαλέζε είναι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάρμα, καθηγητής στο τμήμα της ιατρικής. Το 1996 ανακαλύπτει με τους συνεργάτες του τους καθεντρικούς νευρώνες, τους πυθίκους και το 2002 στους ανθρώπους. Υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο του Βικτόριο Γκαλέζε πάνω σε αυτά. Λέει λοιπόν, τι είναι οι καθεντρικοί νευρώνες. Είναι νευρώνες οι οποίοι ενεργοποιούνται όταν συμπάσχουμε με τους άλλους. Είναι οι νευρώνες της ενσυναίσθησης, με άλλα λόγια. Είναι η οργανική βάση της μίμησης, της ικανότητάς μας να συμμετέχουμε στις πράξεις των άλλων. Αυτοί οι νευρώνες που μας βοηθούν να νιώθουμε, τι νιώθουν οι άλλοι. Είναι η πηγή της ενσυναίσθησης και της ικανότητάς μας μέσα από τη δική μας εμπειρία να κατανοούμε την εμπειρία των άλλων. Μας βοηθούν να μαθαίνουμε και να συνυπάρχουμε. Οι έρευνες λένε ότι όσο πιο ενεργό είναι το σύστημα των κατοπτρικών νευρώνων ενός ατόμου, τόσο πιο δυνατή θα είναι και η ενσυναίσθησή του. Η κατανόηση, η ενσυναίσθηση και η αποδοχή ησυχάζει το νευρικό μας σύστημα. Μας βοηθάει και μας συνυπάρχει. Και τώρα άλλη μια απόδειξη που έρχεται κατευθείαν από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία. Οι παράγοντες που επηρεάζουν ένα αποτελεσματικό θεραπευτικό αποτέλεσμα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Εξωθεραπευτικοί παράγοντες προσδοκεί προς θεραπεία, συγκεκριμένες τεχνικές και κοινοί παράγοντες σε όλες τις τεχνικές. Οι κοινοί παράγοντες, όπως η ενσυναίσθηση, η ζεστασιά και η θεραπευτική σχέση έχουν αποδειχθεί ότι συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό, πολύ περισσότερο με ένα θετικό αποτέλεσμα, παρά οι συγκεκριμένες θεραπείες ή οι ειδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Οι κοινοί παράγοντες που έχουν πιο συχνά μελετηθεί είναι οι προσωποκεντρικοί διαφορετικοί παράγοντες, ενσυναίσθηση και αποδοχή αυθεντικότητα και η θεραπευτική συμμαχία. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα γράφει από την APA. Δεκάδες χρόνια έρευνας υποδεικνύουν ότι η παροχή θεραπείας είναι μια διαπροσωπική διαδικασία κατά την οποία το βασικό θεραπευτικό συστατικό είναι η φύση της θεραπευτικής σχέσης. Οι ψυχοθεραπευτές χρειάζεται να θυμούνται ότι τα θεμέλια της προσπάθειάς τους για να βοηθηθούν οι άλλοι βασίζονται ακριβώς σε αυτούς τους παράγοντες. Η καλυτέρευση της ψυχοθεραπευτικής μας ικανότητας μπορεί καλύτερα να πραγματοποιηθεί όταν μάθουμε να συσχετιζόμαστε πιο αποτελεσματικά με τους πελάτες μας, εφαρμόζοντας ακριβώς αυτές τις συνθήκες με τον καθένα ξεχωριστά. Το 2016. Είναι λοιπόν να μην χαμογελά κάποιος εκεί πάνω. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και ο Ιούλιος, παρέα του, που όνειρό του ήταν να αποδείξει όλα αυτά και ιατροβιολογικά και πάνω που δεν έζησε αρκετά για να το χαρεί αυτό. Εδώ όμως, η
υπάρχει μια ειδοποιός και τίποτα που νομίζω ότι κανένας ακόμη δεν έφτασε την ιδιοφυΐα του Ρότζερς να την προσδιορίσει. Κανείς δεν περιέγραψε μέχρι τώρα πόσο σημαντικό είναι να συμβάλλουν όλες οι συνθήκες μαζί και οι έξι. Κανείς δεν μίλησε για την τεχνική που γίνεται τέχνη. Αυτή τη συνιστόσα λεπτή γραμμή που ενώνει όλες τις συνθήκες. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει μια συνέστηση χωρίς αποδοχή, χωρίς αυθεντικότητα, χωρίς να έχουν οι ψυχοθεραπευτές ψυχολογική επαφή με τους πελάτες τους και χωρίς όλες αυτές οι συνθήκες, δηλαδή η ποιοτική στάση των θεραπευτών, να γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες. Γιατί ναι, εκείνοι ξέρουν καλύτερα. Ευχαριστώ.